Από πλευράς του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κύριος Γρηγόρης Λιονής είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, υπεύθυνος του Τμήματος Οικονομίας του Κομμουνιστικού Κόμματος και υποψήφιος ευρωβουλευτής. Καλό μεσημέρι, κύριε Λιονή, και καλή επιτυχία. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Βλέπω το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη που λέει «Άλοθη για συνέχιση αντιλαϊκής πολιτικής και προκλητική στήριξη του κεφαλαίου». Ο σχολιασμός σας για τα μέτρα που εξήγηλε χτες ο κύριος Τσίπρας. Κοιτάξτε, νομίζω αν δει κανείς την πραγματικότητα θα καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Θα καταλάβει γιατί το μέγεθος της πρόκλησης, αν θέλετε, με την οποία πρέπει να κατανοήσει κανείς τις θεσμικές εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα και πρέπει να δει δύο πλευρές. Η μία είναι ότι η μόνιμη υποδόση ήταν ότι θα συνεχίσει στον ίδιο βάρβαρο αντιλαϊκό δρόμο τις τεράστιες φορολόγηση των εργαζόμενων για να επιτυγχάνονται τα τρομακτικά πλεονάσματα όλο το επόμενο διάστημα. Επανειλημμένα, η ανάλυση που έκανε ο κύριος Τσίπρας και συνολικότερα το επιτελείο της κυβέρνησης ήταν ότι θα κινηθούμε σε έναν άξονα ενίσχυσης κάθε μέτρο που μπορεί να εγγυηθεί τα μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα. Η δεύτερη πλευρά που πρέπει να βάλουμε είναι, αν θέλετε, το πολιτικό θράσος. Με το οποίο, από τη μία, εμφανίζεται ως παροχή αυτά που πληρώνουν οι εργαζόμενοι από την τσέπη τους. Είναι αδιανόητο να εμφανίζεται ως δώρο αυτό το οποίο βγάζουν από τη μία τσέπη για να το πάρουμε από την άλλη. Είναι αδιανόητο όταν δίνουμε 55 δισεκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό, το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οποίο εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας, που ήταν το ίδιο με αυτό που έδωσε πέρσι, να εμφανίζεται ως δώρο το οποίο το δίνει μεγαλόκερα. Ναι. Η κυβέρνηση η οποία έχει αλλάξει την πολιτική για τους πολλούς. Λέτε, και σου κλέβω 10, σου επιστρέφω 1. Σου κλέβω 10, σου επιστρέφω 1 και σε κάνω να είσαι και χαρούμενος που σου επιστρέφω 1. Και όχι μόνο αυτό. Προσέξτε, υπάρχει και άλλη πλευρά. Πρέπει να πούμε ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από τις εξαγγελίες που έκανε χθες ο κύριος Τσίπρας δεν αφορά τους εργαζόμενους, αφορά το μεγάλο κεφάλαιο. Και κοιτάξτε το ΦΠΑ στην εστίαση ποιος θα το πάρει, γιατί κανείς δεν θα υποχρεώσει τις επιχειρήσεις να χαμηλώσουν ξαφνικά τις τιμές των εμπορευμάτων που πλάνε όταν θα μειωθεί ο ΦΠΑ. Θα το κρατήσουν ως κέρδος. Προφανώς θα το κρατήσουν ως κέρδος. Ή δείτε την τεράστια μείωση φορολογίας του μεγάλου κεφαλαίου που εξήγηλε με την υπεραπόσβεση των αποσβέσεων, που σημαίνει ότι όταν ένας επενδύει 100 εκατομμύρια ευρώ θα δικαιούται εκτός εισφόρου για έσοδα 150 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το μεγάλο κεφάλαιο θα πληρώνει κυριολεκτικά τίποτα. Mm-hmm. Άρα, αν συνοψίσουμε τώρα αυτά που δηλαδή, μας είπε. Δηλαδή, λέτε ότι πριν πάμε και στο θέμα των συντάξεων, ότι στην εστίαση δεν θα υπάρχουν μειώσεις στις τιμές, αλλά και σε βασικά προϊόντα που είναι προϊόντα της καθημερινότητας, από τον καφέ μέχρι τα μπαχαρικά, τα λαντικά, μαρμελάδες, αλάτι, όλα αυτά είναι πολύ πολύ της καθημερινότητας όλων των οικοκυριών, ούτε εκεί η μείωση από το 24 στο 13 θα λειτουργήσει. Δεν θα μειωθούν οι τιμές. Μπορεί να μειωθούν ως ένα βαθμό οι τιμές, αλλά λέω το εξής. Λέω ότι όπως ακριβώς ορισμένα βιομηχανίες και ορισμένα σούπερ μάρκετ στη φάση της αύξησης του ΦΠΑ είπαν ότι θα απορροφήσουμε την αύξηση, τώρα θα απορροφήσουν τη μείωση. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να σκεφτούμε λίγο το γνωστό αστείο του Χότζα. Ο οποίος, με το γάιδαρο, αυτό έλεγα. Με το γάιδαρο, γιατί αυτό ακριβώς πρόκειται. Και τώρα το μόνο που έχει γίνει είναι να φύγει ένα αυγό μέσα από το σπίτι. Το κάνει η κότα. Διότι κοιτάξτε τι γίνεται, μιλάμε για μια κατάσταση στην οποία το βιωτικό επίπεδο έχει μειωθεί κατά 50%, με αυξήσεις στους έμεσους και στους άμεσους φόρους έχουν βρεθεί οι εργαζόμενοι να πληρώνουν 55 δισεκατομμύρια ευρώ φόρους προς την κυβέρνηση. Και τι έρχεται να πει τώρα το οικονομικό επιτελείο, ότι η μείωση στο ΦΠΑ υπολογίζεται σε 260 εκατομμύρια ευρώ. Προσέξτε τα νούμερα, mm-hmm. 55 δισεκατομμύρια ευρώ οι φόροι, 260 εκατομμύρια ευρώ συνολικό το δημοσιονομικό κόστος της μείωσης του ΦΠΑ, εκ των οποίων μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι δεν θα περάσει καν στους λαϊκούς καταναλωτές. Άρα, μας καλεί η κυβέρνηση να χειροκροτάμε το ότι θα πάρουμε 150 εκατομμύρια ευρώ πίσω την ίδια στιγμή που οι φόροι που πληρώνουν οι εργαζόμενοι έχουν αυξηθεί 15 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια. Τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία πηγαίνουν κατευθείαν στις τσέπες του μεγάλου κεφαλαίου και θα συνεχίσουν να πηγαίνουν στις τσέπες του μεγάλου κεφαλαίου. Πάμε και στην 10η. Αν δεν πάμε στο ζήτημα των συντάξεων, ναι. Προσέξτε. Γιατί εκεί ήθελα να σου το πω πριν απαντήσετε, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα έτσι, και ακροατών που λένε τουλάχιστον αυτοί κάτι μας δίνουν. Προσπαθούν από αυτά που μαζεύουν, με όποιο τρόπο το μαζεύουν, τουλάχιστον αυτοί κάτι δίνουν. Στο πω λίγο έτσι απλουστευτικά. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει ένα τεράστιο ματωμένο υπερπλεώνασμα την τελευταία περίοδο. Είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία έχει οδηγήσει τα πλεονάσματα στο 4,2%, πολύ πάνω από 3,5% που η ίδια συμφώνησε μέχρι το 2022. Δηλαδή, πρόκειται για την κυβέρνηση η οποία κάθε χρόνο παίρνει περίπου 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω από αυτά που έχει συμφωνήσει από τους δανειστές ότι είναι απαραίτητα
Που και αυτά, αν θέλετε, από πού και ως πού, για ποιο λόγο πρέπει να τα πληρώνει ο ελληνικός λαός, το 3,5% του πλεονάσματος, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όχι απλά απομιζά το 3,5% του ματωμένου πλεονάσματος, απομιζά 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο, από αυτό έρχεται να δώσει πίσω ένα ποσό περίπου της τάξης του ενός δις, το οποίο είναι ψίχουλα μπροστά στα 55 δις τα οποία παίρνει αυτή η κυβέρνηση, και με θράσος λέει ότι σας επιστρέφω κάτι πίσω. Είναι αδιανόητο για κάποιον όταν καταλάβει ότι του παίρνουν από τη μία τέπη 10 και του δίνουν στην άλλη τέπη 1 να εμφανίζει εδώ σωτήρα σε αυτό που το κάνει. Είναι και την ίδια στιγμή τα υπόλοιπα 9 τα δίνει στο μεγάλο κεφάλαιο. Είτε αυτό λέγεται τραπεζική όμιλη, είτε λέγεται κατασκευαστική όμιλη, είτε λέγεται μεγαλοβιομήχανη στα καύσαμα, είτε λέγεται οι ξένοι δανειστές. Όσο για το ζήτημα των συντάξεων, να πάρουμε δύο πλευρές. Αφενός, αυτό που υπόσχεται τώρα η κυβέρνηση ότι θα δώσει είναι πολύ μικρότερο από αυτό που είναι προφανές ότι θα εκδικάσουν τα δικαστήρια, γιατί όσο και να προσπαθεί ο κύριος Πρωθυπουργός να πετάξει την μπάλα στην κερκίδα, το δεδομένο είναι ότι υπάρχουν πολλές αποφάσεις που του λένε ότι οι μειώσεις είναι παράνομες και πρέπει να επιστρέψει πολύ μεγαλύτερα ποσά από τα 300 ευρώ κάθε χρόνο που λέει ότι θα δώσει τους συνταξιούχους. Ποσά της τάξης των 15, 20 και 25.000 ευρώ. Και αντ' αυτόν ο κύριος Πρωθυπουργός έρχεται και λέει ότι ένα φιλοδόρημα των 300 ευρώ πρέπει να είναι αρκετό. Γιατί προσέξτε, όταν μιλάμε για 800 εκατομμύρια ευρώ για 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, μιλάμε για 320 ευρώ το χρόνο κατά μέσο όρο. Αυτό είναι αυτό το οποίο υποσχέθηκε χθες ο κύριος Πρωθυπουργός στους συνταξιούχους. Ένα ισχνό, πάρα πολύ μικρό επίδομα, το οποίο είναι πολύ μακριά από το να καλύψει τις ελάχιστες ανάγκες που έχουν οι συνταξιούχοι και συνολικότερα οι εργαζόμενοι, είναι πολύ μακριά από το διδικασμένο. Η ουσία είναι ότι βεβαίως με την τεράστια υπεραπόδοση που έχουν τα μέτρα, δηλαδή με το γεγονός ότι ξεζουμίζει όσο δεν παίρνει τις τσέπες των εργαζόμενων, για λόγους διασφάλισης κοινωνικής ειρήνης και για δικούς του μικροπολιτικούς λόγους, δίνει πίσω ένα πολύ μικρό κομμάτι. Το οποίο είναι σταγόνα στον ωκεανό στην κυριολεξία, και αυτό θα το αξιοποιήσει λέγοντας ότι πρέπει να συνεχίσουμε την ίδια αυτή τη λεγόμενη αναπτυξιακή πολιτική, η οποία έχει σαν κερδισμένο το μεγάλο κεφάλαιο που συνεχίζει να βλέπει τα κέρδη να αυγαταίνουν, και χαμένος όλους εμάς που θα προσπαθούμε ή θα μας καλεί να είμαστε χαρούμενοι επειδή μας δίνει ένα ελάχιστο φιλοδόρημα. Δεν θέλουμε να πληρώσουμε με δόσεις την κρίση τους, δεν θέλουμε να μας δώσουν ένα φιλοδόρημα το οποίο δεν μπορεί να καλύψει καθόλου τις ανάγκες μας. Αυτό που απαιτούν οι εργαζόμενοι σήμερα είναι να ζήσουν με βάση τις ανάγκες τους, να ανακτήσουν τις απώλειες όλου του προηγούμενου διαστήματος και να βάλουν μπροστά την πραγματική μοναδική διέξοδο, που είναι η ανατροπή όλου αυτού του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος που γεννάει μόνο φτώχεια, κρίση, εκμετάλλευση. Η λύση για τους εργαζόμενους είναι η Ελλάδα και η Ευρώπη του σοσιαλισμού. Προς τα εκεί πρέπει να κινηθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιονί. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία σε εσάς. Εσείς να είστε καλά. Γεια σας.